Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ομού Τρικάλων συνεχίζει εδώ και αρκετό καιρό την προσφορά του προς τα μέλη του προϊόντων και αγαθών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση προς τους πολυτέκνους γονείς, οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έτσι, από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 28 του μήνα, θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι διανομή ρυζιού στις αποθήκες της νέας ζωοαγοράς. Να σημειωθεί πως στον ίδιο χώρο γίνεται και η διανομή άλλων προϊόντων από το Σύλλογο των Πολυτέκνων, τα οποία διατίθενται σε συμβολική τιμή. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι πολυτέκνοι μπορούν να βρουν λάδι, ελιές, όσπρια, γελαδινό τυρί, μέλι καθώς και αλεύρι από παραγωγούς. Έχουμε από παραγωγούς, όσο τα παίρνουμε τα δίνουμε, για απλά να ψωνίζουν οι πολυτέκνοι σε χαμηλές τιμές. Τίποτα άλλο δεν. Βλέπουμε ενδιαφέρον, έρχεται κόσμος. Έρχεται, ναι, έρχεται, έρχεται κόσμος, ναι, έρχεται. Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες ρυζιού υπαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας πολυτεχνής οικογένειας. Για αυτοί που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά είναι, παίρνουν. Αλλά όσοι δεν το θέλουν, το δίνουμε σε άλλες οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Που δεν έχουν προλάβει να κάνουν τα δικαιολογητικά, να κάνουν τα δικαιολογητικά. Και... γιατί είναι πάρα πολλοί που λείπανε, είχαν προβλήματα υγείας, δεν μπόρεσαν να το κάνουν, δεν μάθανε. Τους δίνουμε, τους βοηθάμε όσο μπορούμε. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι σε αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες που βιώνουμε όλοι μας, ο Γολγοθάς για τις πολυμελείς οικογένειες είναι μεγάλος, έτσι και βαρύ. Πάρα πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό και εμείς, γι' αυτό μιλούσα και προηγουμένως με έναν παραγωγό και τον έλεγα που μας φέρνει τα αλεύρια, διάφορα προϊόντα, να δίνουν και κάτι για τις οικογένειες που δεν έχουν πόρους. Όπως εδώ μας έχουν φέρει παιδιά, μέλη, ο κ. Σπονός, έχουμε δωρεάν εδώ και δίνουμε σε οικογένειες που έχουν προβλήματα, τους δίνουμε δώρο. Δεν τους παίρνουμε καθόλου τα χρήματα. Μας τα δίνουν και εμάς δώρο αυτά. Διάφορα μέλη δίνουμε και δωρεάν στους πολύτεκνους που ξέρουμε που δεν έχουν. Εγώ έρχομαι εθελοντικά εδώ και ό,τι μπορώ κάνω για το Σύλλογο.